I will not negotiate a delay with the EU. And neither does the law compel me to do so. Μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να νομίζει πως είναι πάνω από τον νόμο, τελικά όμως αναγκάστηκε να κάνει αυτό που τόσο πεισματικά αρνούνταν. Να ζητήσει επίσημα από τις Βρυξέλλες παράταση για τον Brexit. Μάλιστα δεν έστειλε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις επιστολές προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Στην πρώτη του επιστολή ζητά μία νέα αναβολή του Brexit, ωστόσο δεν την υπογράφει. Στη δεύτερη επιστολή του ξεκαθαρίζει πως η πρώτη εκφράζει αίτημα του Κοινοβουλίου και όχι της κυβέρνησης. Ενώ στην τρίτη δηλώνει ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να δοθεί καμία παράταση για το Brexit. Εξάλλου, ο Τζόνσον είχε τονίσει στη χθεσινή συνεδρίαση πως δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική. I will tell our friends and colleagues in the EU exactly what I've told everyone in the last 88 days that I've served as Prime Minister, that further delay would be bad for this country, bad for our European Union and bad for democracy. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Βρετανοί ξεχύθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου μετά τη χθεσινή ψηφοφορία για να πανηγυρίσουν την ψήφιση υπέρ της αναβολής του Brexit και να ζητήσουν ένα νέο δημοψήφισμα. Οι Ευρωπαίοι έχουν διαμηνήσει πως πρόκειται για την δεύτερη και τελευταία αναβολή του Brexit. Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκο, θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα επιτρέψει μια νέα ψηφοφορία για τη συμφωνία του Πρωθυπουργού Τζόνσον σχετικά με το Brexit.